Καταρχάς, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Πράγματι, ενώ ξεκίνησαν οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλά, εμείς μόλις δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, χάσαμε τη συνοχή μας και εκεί θα μπορούσαμε κάλλιστα να δεχθούμε και άλλο τέρμα. Είχε λάθος καθολική υπεροχή. Είχε κάποιους παίχτες όπως είναι ο Καραγιάννης, ο Φρουσάη, Πιστιόλης, πάρα πολύ ποιοτικοί μπροστά. Έχω πει εξ αρχής ότι η Ναύπακτος σαν ομάδα μου είναι πολύ συμπαθής γιατί και καλό ποδόσφαιρο παίζει και πολύ καλό ρόστερ έχει. Βέβαια, σε αυτά, για να τα διοικήσει, σε αυτά όλα χρειάζεται και ο προπονητής, όπως είναι ο Γιάννης. Να πω συγχαρητήρια και στο Γιάννη. Η Ναύπακτος ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα. Δεν την έχω δει να παίζει άλλη φορά τόσο καλά. Είναι γεγονός ότι μετά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε στο παιχνίδι της Ναύπακτος. Δηλαδή, ενώ έχει γρήγορους επιθετικούς, εμείς αναγκαστήκαμε να ανοιχτούμε και να είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι στις αντιπιθέσεις. Κάτι το οποίο εξ αρχής, δηλαδή στο σχεδιασμό που κάναμε για το παιχνίδι, είπαμε να αποφύγουμε, να φτιάξουμε λίγο σφιχτά. Αλλά ήταν το 2-0 που δεν μας βόλευε, με αποτέλεσμα να ανοιχτούμε και να δεχτούμε αρκετές αντιπιθέσεις. Θα πω ότι σταθήκαμε και αρκετά τυχεροί. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι για το σημερινό παιχνίδι, γιατί θέλω να πω ότι και το Μεσολόγγι μέχρι τώρα έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Σήμερα όμως η Ναύπακτος νομίζω θα μπορούσε και να φτάσει αυτή στο στόχο της, δηλαδή το 2-0 και να κερδίσει την Παλιωμάινα και να είναι αυτή που βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και το παιχνίδι το δικό μας με τον Όμηρο Νέου Χωρίου. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και στις τρεις ομάδες. Πιστεύω ότι όποια ομάδα βγει από τον ομό θα ανέβει στη Γάμα Εθνική. Γιατί βάσει πληροφορίες που έχω και από τους άλλους νομούς, νομίζω ότι το καλύτερο πρωτάθλημα γίνεται εδώ σε εμάς φέτος. Να ευχηθώ ότι καλύτερο και στις τρεις ομάδες, χωρίς βέβαια να πω ότι δεν είναι επιθυμία δική μου να βγει το Μεσολόγγι. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία αγωνιστική θα κρυφθεί το πρωτάθλημα, όπως είπατε κι εσείς. Η Άλλη θέλει την νίκη απέναντι στον Όμηρο Νέο Χωρίου για να στεφτεί πρωταθλήτρια και να συνεχίσει. Ο Όμηρος Νέο Χωρίου θέλει και αυτό την νίκη για να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ένα πρωτάθλημα που διεκδικείται ο τίτλος την τελευταία αγωνιστική. Πείτε μας πώς το περιμένει το επόμενο παιχνίδι. Εμείς πάμε για την νίκη, είναι σίγουρο αυτό. Και θα είμαστε πολύ σκληροί μεθαύριο στο παιχνίδι μας, γιατί παίζουμε ολόκληρη κατηγορία. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι δεν βολεύει και τον Όμηρο βάσει συνθηκών από ό,τι μου λέγανε τα παιδιά που το ψάξανε λίγο. Ότι δεν βολεύει τον Όμηρο το χ στο Μεσολόγγι αν κερδίσει η Ναύπακτος μέσα στην Παλαιομάινα. Και οπωσδήποτε και αυτή θα ανοιχτεί να κερδίσει. Δεν τη συμφέρει ούτε και αυτή το χ. Νομίζω ότι θα γίνει. Όλο το πρωτάθλημα κρίθηκε στο παιχνίδι το δικό μας τον Όμηρο που ξαφνικά δημιουργήσαμε πρόβλημα στους εαυτούς μας και νόμαστε τόσο καλό δρόμο. Εκεί όλα κρυφθήκαν γιατί ένα χ να παίρναμε το οποίο βάσει της εικόνας του παιχνιδιού, αλλά ας μην μένουμε στο αν και το όταν. Τα δεδομένα είναι αυτά, ότι το πρωτάθλημα θα κρυφθεί την τελευταία αγωνιστική. Πιστεύω να είμαστε εμείς αυτοί, όπως είπα όμως, θα ευχηθώ και όποια ομάδα του νομού μπορέσει να τερματίσει πάνω από εμάς, να πετύχει να βγει ομάδα στη Γάμα Εθνική, γιατί ένας νομός ολόκληρος στερείται μιας ομάδας Γάμα Εθνικής και είναι κρίμα αυτό. Και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Και για το ποδόσφαιρο γενικώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας κόστησε μόνο τον γκολ από τον Όμηρο, ή ήττα από τον Όμηρο. Και στο Μεσολόγγι, στο παιχνίδι που παίξαμε την πρώτη αγωνιστική των play-off, δεν ήμασταν καθόλου καλοί και χάσαμε εκεί 3-1. Με αποτέλεσμα εκτός των άλλων να έχουμε και ένα μειονέκτημα, κυνηγώντας πάνω από 2 γκολ απέναντι στο παιχνίδι με την ΑΕΜ. Ακόμα και με το 2-0 δεν ήμασταν σίγουροι ότι εμείς σε ισοβαθμία υστερούσαμε. Και στα τελευταία 10 λεπτά προσπαθήσαμε, έστω και με το 2-0, μπήκαν δύο παιδιά επιθετικοί μέσα, να κάνουμε πιο επιθετική την ομάδα μας. Παίξαμε με 4 επιθετικούς, να καταφέρουμε να κάνουμε 3-0. Τότε ήμασταν σίγουροι ότι σε ισοβαθμία υπερτερούσαμε. Και έτσι ίσως μας κόστησε και τον γκολ. Λογικά δεν μας κόστησε καθόλου τον γκολ, είτε 2-0 είτε 2-1. Κατά τη γνώμη μου είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί και εμείς το ψάξαμε. Είχα μια διαφωνία με τον πρόεδρο της ΑΕΜ όσο μιλήσαμε, γιατί αυτός έλεγε ότι δεν ίσχυε αυτό. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι με το 2, είτε 2-0 είτε 2-1 δεν έχουμε πλεονέκτημα. Μόνο με 3-0 είχαμε πλεονέκτημα. Από εκεί και πέρα, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη για τα καλά του λόγια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας έμπειρος προπονητής, καταξιωμένος, να μιλάει για σένα με κολακευτικά λόγια. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το σημερινό παιχνίδι είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, το ξέραμε από την αρχή. Θεωρώ με την ομάδα με τους πιο ποιοτικούς παίκτες εντεκάδος από όλους μας. Μια ιστορική ομάδα και η ΑΕΜ. Ήμασταν αποφασισμένοι, μπήκαμε αποφασισμένοι στο παιχνίδι μας. Έπρεπε να κερδίσουμε 100% για να έχουμε ελπίδες και τελευταία αγωνιστική και να κυνηγήσουμε ένα μεγαλύτερο σκορ όσο μπορούσαμε μεγαλύτερο για να έχουμε και πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Τα παιδιά μετά το πρώτο δεκάλεπτο το αναγνωριστικό ήμασταν καθολικοί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί.
κάναμε το 2-0. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και σε άλλες φάσεις να κάνουμε γκολ. Κινδυνεύσαμε μόνο από μερικά στημένα από το μεσολόγιο. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε να προσπαθήσουμε να είμαστε πάλι επιθετικοί σαν ομάδα, να κάνουμε και άλλα γκολ. Η ΑΕΜ ανοίχτηκε και αυτή, δεν μπορούσε να μηνθεί περισσότερο, έπρεπε και αυτή να ρισκάρει. Θεωρώ, μάλλον αν με ρωτούσατε πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, θα λέγαω ότι είμαι στενοχωρημένος από το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε και με άλλα γκολ. Και οπότε τελευταία αγωνιστική, αν κάνουμε εμείς διπλό στη Φλόγα Παλαιομάγνας και δεν κέρδιζε ο Όμηρος στο Μεσολόγιο, θα ήμασταν εμείς πρωταθλητές. Σημασία έχει ότι τα παιδιά προσπαθήσανε. Έχουμε ακόμα ένα μάτς μπροστά μας. Έχει δρόμο μιας εβδομάδος να προετοιμάσουμε την ομάδα μας. Το κακό σε όλη την ιστορία είναι ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς για να βγούμε πρωταθλητές. Όμως είμαι αρκετά ευχαριστημένος από τα παιδιά. Βγάλαν ψυχή στο γήπεδο, βγάλαν πάθος και ποιότητα. Ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο ήταν αρκετός σήμερα και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Πιστεύω ότι έμεινε ευχαριστημένος και από τις δύο ομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Σεβασμιότατο που ήρθε στο γήπεδο δεύτερο το παιχνίδι και πιστεύω ότι και αυτός ευχαριστήθηκε από ποδόσφαιρο και έγινε ένα μάτς σε κόσμια πλαίσια που δεν θα θέλαμε να συνεχίσουμε κανέναν ούτε τον Σεβασμιότατο αλλά ούτε και κόσμο όπως και μικρά παιδιά και γυναίκες που έρχονται στο γήπεδο. Προσπαθούμε, ειδικά και τα παιδιά της διοίκησης, να γίνονται όλα τα μάτς σε κόσμια πλαίσια και να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε. Αυτά, δεν έχουμε πει κάτι άλλο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, δεν τα έχουμε πει. Και υγεία. Ωραίο μάτς. Ωραίο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα. Μάτς για γερά νεύρα, όπως είπατε. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνώ μαζί σας, αν ήταν η Ναύπορτος καλύτερη από εμάς. Πιστεύω μπήκαμε στο πρώτο τέταρτο. Είχαμε ένα καλό ρυθμό. Ελέγχαμε το μάτς. Δεν απειληθήκαμε. Κάναμε ένα λάθος. Λάθος, θα το πω δικό μας, να το πω. Να μην το πω ότι δεν παίχτηκε το fair play, να μην αρχίσω κι εγώ τα fair play, έγινε, δεν έγινε. Ήταν λάθος δικό μας γιατί ο Μιχαλόπουλος δεν σταματάει τη φάση. Ή δεν πετάει την μπάλα πλάγιο, ή δεν συνεχίζει και τρώμε ένα φάουλ και τρώμε συνέχεια τον γκολ. Εκεί αποσυντονιστήκαμε, τσαντιστήκαμε, κνευριστήκαμε, λάθος δικό μας. Έπρεπε να δείξουμε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση και έτσι είναι μεγάλες ομάδες γιατί τώρα θεωρούμαστε και είμαστε μεγάλη ομάδα και πρέπει αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Φάγαμε το δεύτερο γκολ. Και ευτυχώς ήρθε το ημίχρονο και ηρεμήσαμε. Και στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε αποφασιστικά, δεν μας κάτσαν οι φάσεις. Ελέγχαμε το ρυθμό στο δεύτερο, καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου. Και με ένα πέναλτι στο τέλος βάλαμε ένα γκολ. Που έτσι όπως μαθαίνω τώρα, δεν ξέρω και αν είχε και σημασία που το βάλαμε. Ωραίο παιχνίδι, το ξαναλέω. Για εμείς οι ποδοσφαιριστές αυτά τα παιχνίδια θέλουμε. Τα ωραία παιχνίδια. Έχουμε ένα μάτσα ακόμα τελικό στο σπίτι μας, στην έδρα μας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για να συνεχίσουμε. Είδαμε όμορφη ατμόσφαιρα και στον Παπαχαραλάμπη, όπως και στο προηγούμενο, σήμερα με τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς στο προηγούμενο παιχνίδι στο Μεσολόγιο, είχε πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Με την Ναύπορτο εννοείται. Ναι, πιστεύω τα παιδιά ήρθαν εκεί, μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και εκεί, δεν τους πείραξε κανείς. Ένα ωραίο παιχνίδι έγινε και εκεί. Ήμασταν πιο τυχεροί και πιο καλοί, πιστεύω εκεί εμείς. Πολύ πιο καλοί και από σήμερα. Και πήραμε εμείς το αποτέλεσμα. Η Ναύπορτο είναι μεγάλη ομάδα και αυτή, έχει την ιστορία της. Έχει ακόμα και αυτή ένα παιχνίδι και είναι συναρπαστικό έτσι όπως γίνεται. Όλοι διεκδικούν μέχρι τελευταία στιγμή το πρωτάθλημα. Βαγγέλη, υπάρχουν φαβοροί στην τελευταία αγωνιστική? Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν φαβοροί. Φαβοροί φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Θα παιχτούν όλα. Όποια ομάδα το θέλει περισσότερο, όποια ομάδα είναι, αν το θέλεις και λίγο πιο τυχερή και έχει τη μεγαλύτερη ψυχραιμία και διαχειριστεί το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει να το διαχειριστεί, γιατί το τελευταίο παιχνίδι είναι τελικός και για μας και για την Ναύπορτο που θα παίξει στην Παλαιομάνινα. Όποια ομάδα είναι πιο συγκεντρωμένη και πιο καλή και πιο ορθολογικά δει το μάτς, πιστεύω θα τερματίσει στην πρώτη θέση. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που είχε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Γέμισε το γήπεδο και έτσι μας βοήθησε και εμάς να πάρουμε το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού φάνηκε ποιος ήθελε περισσότερο το παιχνίδι, ήμασταν καλύτεροι. Πετύχαμε 2 γκολ γρήγορα και προσπαθήσαμε να βάλουμε και τρίτο, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Δεν έγινε και έκλεισε έτσι το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε πάλι δυνατά, χάσαμε πάλι κάποιες ευκαιρίες να προηγηθούμε πάλι να κάνουμε το 3-0. Δεν έγινε. Μετά μας πίεσε λίγο η ΑΕΜ να ισοφαρίσει και στα τελευταία λεπτά μπήκε το γκολ με πέναλτι.
Τώρα όσον αφορά για το fair play, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο, υπάρχει και βίντεο που ο παίκτης της ΑΕΜ συνέχισε κανονικά το παιχνίδι. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα, έκλειψε την μπάλα, έγινε ένα φάουλ και βάλαμε τον γκολ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ωραίο μάτς. Και τώρα θα πάμε τελευταία αγωνιστική να κερδίσουμε τη Φλόγα και θα δούμε τι θα γίνει στο μάτς της ΑΕΜ με τον Όμηρο.